4, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησαν ναι. αυτές τις διαδικασίες, κάνουμε σοκομματικό δημοψήφισμα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν σε εμάς αρχηγικό δικαίωμα, ούτε καταστατικά, ούτε της πράγμασε, ούτε η λίστα των ευρωεκλογών, ούτε η λίστα της επικρατείας. Έχει μια καλή παράδοση εσύ. Ποτέ. Άρα γιατί θα σου πει ο άλλος, γιατί να μην σταυρώνει. Ποιο είναι τώρα το θέμα. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που υπενηχθήκατε προηγούμενα, κύριε Λεριτζή. Είναι άλλο οι βουλευτικές εκλογές και μάλιστα αν πηγαίναν στην κατεύθυνση που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, δηλαδή στις μικρότερες περιφέρειες, στα μεικτά συστήματα κτλ. Ναι. Όπου υπάρχει, ας πούμε, η γνωριμία και η κοινωνική παρουσία, η επαγγελματική, η αγωνιστική, η κάθε υποψηφίου και η γνώμη που διαμορφώνει κανείς. Και άλλο, μια περιφέρεια όλη η Ελλάδα, που τι σημαίνει, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο μισός πληθυσμός είναι στην Αττική, άρα άνθρωποι από το κέντρο, δηλαδή θα αναπαραχθεί το πρόβλημα που είτε έτσι αλλιώς πάει στα κόμματα, mm-hmm. το κέντρο να παίζει όλο το παιχνίδι, πρώτον, και δεύτερον άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μια δημόσια παρουσία, είτε μέσα κέντρο. Από τα κανάλια της εθνικής εμβέλειας, είτε δυνατότητες οικονομικές, ας πούμε, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό αμέσως και εξυπαρχείς με το προκάλημα, δηλαδή καθιστά επίφαση, την πραγματική μέρημνα να γίνει πιο δημοκρατικό το σύστημα. Αλλοιώνεται το αποτέλεσμα αυτό. Και το μήνυμα των ευρωεκλογών. Αυτό τώρα είναι μια άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αλλοιώνεται σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή που ήταν μόνο το κόμμα, η ευρωπαϊκή στρατηγική, τι λέει καθένας για την Ευρώπη ή ως πρόκριμα για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Αυτό βεβαίως μετατοπίζεται και σε πρόσωπα, ας πούμε, και στην καριέρα του, στη διαδρομή του. Δεν φοβίζεσαι σε αυτό, κύριε Βούτση. Από τη στιγμή που αισθάνεστε πρώτοι και λέτε ότι είστε πρώτοι, δεν σας θα πάρετε το χαρτί. Σας το λέω ευθύ. Κύριε Οικονόμου, σας λέω ευθύτατα ότι εμείς η ανακοίνωση που βγήκε ακριβώς θέτει το ζήτημα ότι ένα είδος, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει, ένα είδος πανικού προεκλογικού οδηγεί σε τακτικίστικες καταστάσεις. Και θέλω να επισημάνω ότι είναι λάθος. Δεν το κάνει υπό το φόβο της ΣΥΤΑΣ, λέτε εσείς. Ναι, τακτικισμός είναι και η ημερομηνία των εκλογών που θα μας έρθει. Πόρο απέχει από την πρόβλεψη του Καλλικράτη και το θέμα των μεταναστών, διότι δεν είναι αυτή η ουσία της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει η ενθάρρυνση για τον κόσμο που ήδη, ας πούμε, είναι νόμιμοι στην Ελλάδα, λειτουργούν, έχουν τα επαγγέλματά τους, έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε να υπάρχει η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους παρά η απόρριψή τους. Είναι ένα σηματάκι. Μια ατζέντα άλλη. Σωστά, δηλαδή. Και το Πασόκ και η Δημάρκο ότι βγάλανε ανακοινώσεις περί λάθος ατζέντα ως προς αυτό το ζήτημα. Συμφωνούμε μια απόλυτα. Μια συντηρητική ατζέντα, δεν είναι. Απολύτω. Βλέπουμε μια εικόνα, συγγνώμη κύριε Κεφαλογιάννη, παρακολουθούμε πάντα εικόνα από το Θερμαϊκό, τα σκάφη, τα ληφτικά που φτάνουν εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Είναι μια εξαιρετική εικόνα σήμερα το πρωί και βλέπετε και με μαύρες σημαίες πάνω στα σκάφη του, στα εργαλεία τη δουλειά του. Είναι πάρα πολλοί κόσμο και βλέπετε και τα πανό που ξεδιπλώνουν εκεί. Έτσι. Λοιπόν, το προβάλλουμε και εμείς το θέμα. Έτσι,